Καλημέρα κορίτσια, ελπίζω να είστε και σήμερα πάρα πολύ καλά. Όπως ίσως καταλάβατε εσείς που με παρακολουθείτε, άλλαξα και σήμερα γωνία. Μήπως εδώ είναι καλύτερος φωτισμός, αν θέλετε σχολιάστε μου κάτω. Σήμερα θα κάνω το The Beauty Scenario Tag που το ξεκίνησαν οι αγγλόφωνες YouTubers και το έκαναν και αρκετές ήδη Ελληνίδες. Μου άρεσε πάρα πολύ και αποφάσισα και εγώ να το κάνω. Ξεκινάω γρήγορα για να μην βγει μεγάλο, είναι 8 ερωτήσεις μόνο. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση. Πρέπει να πετάξεις όλα σου τα foundation και μπορείς να κρατήσεις μόνο δύο. Ένα από επιλεκτικής και ένα από ευρείας κυκλοφορίας. Ποια κρατάς? Πρώτα απ' όλα να πω ότι εγώ δεν ήξερα τι σημαίνει επιλεκτικής και ευρείας κυκλοφορίας και επειδή ίσως πολλά κορίτσια να μην το ξέρουν, οφείλω και εγώ να δώσω αυτή την πληροφορία. Λοιπόν, τα επιλεκτικής κυκλοφορίας είναι αυτά που βρίσκονται συνήθως στον πάνω όροφο των πολυκαταστημάτων, που έχει όλα τα αυτά που λέμε ακριβά. Ξέρω εγώ, Lancôme, Chanel, Armani και εγώ δεν ξέρω τι τέλος πάντων. Και είναι και η MAC εκεί πάνω, επομένως δεν μου αρέσει καθόλου να θεωρούμε την MAC ευρείας. Λοιπόν, στον κάτω όροφο είναι τα... συνήθως στον κάτω όροφο βρίσκουμε τα ευρείας κυκλοφορίας, που είναι όλα αυτά τα καλλιντικά που έχουν, ας πούμε, ένα foundation έχει γύρω στα 20 ευρώ το πολύ, 25, άντε 30. Maybelline, Seventeen, Redoue, Max Factor κλπ. Λοιπόν, εγώ θα κρατούσα από επιλεκτικής, νομίζω δεν έχω δοκιμάσει κάποιο, έχω δοκιμάσει ένα της Giorgio Armani που δεν με εξετρέλανε. Μυρίζει σαν κολόνια βέβαια, αλλά τι να το κάνεις, δεν καλύπτει τίποτα. Σίγουρα θα εμπιστευόμουν να αγοράσω ένα της Chanel, γιατί ό,τι έχω πάρει από τη Chanel με έχει βγάλει ασπροπρόσωπη. Και από ευρείας κυκλοφορίας πιστεύω θα έπαιρνα ένα της L'Oréal, ένα True Match, μάλλον. Λοιπόν, θα έπαιρνα, θα κρατούσα όπως λέει εδώ πέρα, αλλά είναι ουσιαστικά τέτοιο πράγμα, ποια θα προτιμούσες. Δεύτερη ερώτηση. Πας σε μια συνέντευξη και η κυρία που είναι υπεύθυνη έχει κραγιόν στα δόντια της, της το λες ή το αγνοείς? Καταρχήν να πω ότι αν θυμάμαι καλά, όλες είπατε ότι δεν θα το λέγατε. Για μένα εξαρτάται από τη συνέντευξη. Αν ήταν μια συνέντευξη, βέβαια εξαρτάται και από τον άνθρωπο, γιατί άμα δεν της το πείτε, μπορεί μετά αυτό όταν το συνειδητοποιήσει να πει «Μα καλά, με άφηνε να είμαι ρεζίλη». Παίζει και αυτό το σενάριο. Επίσης, πιστεύω ότι αν η συνέντευξη αφορά μια θέση εργασίας σε μακιγιάζ, σε κάποιο χοντο σέντρι λέμε τώρα, σε κάποιο οποιοδήποτε κατάστημα, ίσως επίτηδες έχει αφήσει να έχει κοπέλα κραγιόν, η υπεύθυνη, για να δει πώς αντιδράτε εσείς σε κάποια πελάτησα που έχει κάτι λάθος. Θα είστε ευγενικοί, θα το παραλείψετε, θα το πείτε. Δεν ξέρω, εγώ το σκέφτομαι πολυπλευρικά, δεν ξέρω πώς να το πω. Και εγώ θα το έλεγα πάρα πολύ ευγενικά και στο τέλος της συνέντευξης, χωρίς παρεξήγηση. Τώρα από εκεί και πέρα είναι όλα, πιστεύω, πολύ υποκειμενικά. Μπορεί όντως να παρεξηγηθεί, μπορεί να το εκτιμήσει σε γυναίκα, δεν ξέρω. Εγώ θα το έλεγα, σίγουρα, αλλά με πάρα πολύ ευγενικό τρόπο και στο τέλος της συνέντευξης. Τρίτη ερώτηση. Δεν αισθάνεσαι καλά και θες κάτι να σε ανεβάσει. Ποιο κραγιόν φοράς για να σε κάνει να αισθανθείς όμορφη? Λοιπόν, όπως ίσως αυτές που με παρακολουθείτε έχετε προσέξει, φοράω συνήθως έντονα κραγιόν. Και η αλήθεια είναι ότι προτιμώ τα μολύβια. Δεν ξέρω γιατί. Για κραγιόν προτιμώ κάτι πιο ανάλαφρο που το ανανεώνω συνέχεια. Γιατί έχω ένα θέμα εγώ με την ανανέωση. Έχω εδώ πέρα δύο μολύβια, γιατί έχω προτιμώ τα μολύβια. Έχω το κόκκινο της Glamorous. Δεν παίζει να έχει νούμερο. Το φορούσα σε ένα άλλο βίντεο,
Δεν ξέρω αν φαίνεται. Φαίνεται. Λοιπόν, είναι έντονο κόκκινο. Και συνήθως το σετάρω με αυτό εδώ το κραγιόν, τη Nivea. Ναι. Είναι το νούμερο 69. Ναι. Το έχω χρόνια, είναι η αλήθεια, δεν έχει πάθει τίποτα. Μυρίζει πάρα πολύ σαν φρεσκάδα, δεν ξέρω. Υγεία, έτσι. Μου θυμίζει όλα τα προϊόντα της Nivea που έχουν αυτή τη μυρωδιά. Είναι αυτό εδώ, δεν ξέρω αν φαίνεται να σας το έδειξα, είμαι λίγο στην κοσμάρα μου πάλι. Λοιπόν, φοράω αυτό εδώ, μόνο αυτό, τίποτα άλλο δεν φοράω πάλι. Τη Σαντάμα το καινούργιο που είχα πάρει το 150 Red. Εμένα μου θυμίζει αυτό το που λέμε Berry. Μοιάζουν όλα μεταξύ τους, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι πιο βαθύ, πιο ερωτικό. Ότι φέρουν σίγουρα. Αλλά είναι πιο βαθύ, πιο μπέρι, πιο του κρασιού. Συγγνώμη. Λοιπόν, σήμερα είμαι πολύ καλύτερα από την ερυνίτιδα, όπως το καταλάβατε. Και σίγουρα θα φορούσα αυτό, φορά τώρα, για να νιώσω καλύτερα. Τέταρτη ερώτηση. Πας πίσω στο χρόνο όταν ήσουν έφηβη. Όχι πολύ μακριά, είμαι 21 τώρα. Πώς θα έφτιαχνες τα μαλλιά σου ή το μακιγιά σου διαφορετικά? Για τα μαλλιά μου θα πω ότι σίγουρα δεν θα ίσιωνα με την ισιωτική μασιά, το σίδερο ισιώματος, δεν ξέρω πώς το λέτε. Κάθε μέρα, από την πρώτη γυμνασίου, κάθε μέρα, το Δευτέρα, ίσιωνα τα μαλλιά μου. Καταστροφικό. Δεν θα το ξαναέκανα, έχω να χρησιμοποιήσω πάνω από 6 μήνες, νομίζω, μασιά στα μαλλιά μου. Καμιά φορά τη χρησιμοποιώ εδώ στη φράτζα, άμα τη στρώνω. Τώρα τα μαλλιά μου θέλουν ρεφλέ αύριο, οπωσδήποτε. Αυτό για τα μαλλιά μου, γιατί κατά τα άλλα δεν τα έχω ταλαιπωρήσει με βαφές, ας πούμε. Βαφές χρησιμοποιώ από το πρώτο έτος, δηλαδή από το 19. Λοιπόν, και το μακιγιάζ. Στο μακιγιάζ η αλήθεια είναι ότι δεν πολύ βαφόμουν στο γυμνάσιο. Αν δεν άβαζα ένα μολύβι ή μια πούδρα της Glamorous. Αυτό που θυμάμαι χαρακτηριστικά είναι ότι φορούσα από πάρα πολύ μικρή concealer, συγκεκριμένα ένα βαζάκι μικρό της MAC, το οποίο αυτή τη στιγμή απορώ γιατί το έβαζα, γιατί έκανε πάρα πολλές γραμμές και πολύ βαρύ και δεν ξέρω. Εμένα δεν μου αρέσει. Απορώ γιατί το έβαζα. Μου το είχε πάρει η μητέρα μου επειδή ήταν καλή μάρκα και είχε ακούσει καλά λόγια, αλλά... Ναι. Στο Λύκειο, όμως, πραγματικά βαφόμουν, νομίζω, υπερβολικά από θέμα καιρούς και μάσκαρα και σκιές και μολύβια και κραγιόν. Δηλαδή, χαλάρωσε, okay. Πήγαινα σε απογευματινό σχολείο. Δηλαδή, υπήρχαν, ας πούμε, μια εβδομάδα πρωί, μια εβδομάδα απόγευμα ήμασταν. Αλλά βαφόμουν και τα πρωινά κάποιες φορές. Σχεδόν πάντα. Ειδικά ένα διάστημα θυμάμαι που έβαζα πολύ έντονα ρούζ. Τώρα βάζω απειροελάχιστο. Make-up άρχισα να φοράω στο 19, να πω την αλήθεια. Φορούσα μια πούδρα λευκή απ' έξω, τη 17, έτσι ωραία βαριά. Πολύ καλή όμως. Λοιπόν, αυτά από μακιγιάζ και μαλλιά. Πέμπτη ερώτηση. Ζητάς από το κομμωτή σου ένα μεσαίου μήκους κούρεμα. Ποτέ. Αλλά καταλαβαίνει λάθος και σου το κόβει κοντά. Αγορίστηκα, γράφει εδώ. Πώς αντιδράς? Χαμογελάς, ευχαριστείς και παίρνεις τηλέφωνο τη μαμά σου ιστερική? Κλαίς την καρέκλα σου και τα πράγματα γίνονται λίγο περίεργα? Ή παραπονιάζεις το μάνατζερ και ζητάς επιστροφή των χρημάτων? Ας ξεκινήσουμε ότι εγώ ποτέ δεν θα πήγαινα σε κομμωτή να μου τα κάνει μεσαίου μήκους, να φανταστώ κάπου εδώ. Δεύτερον, δεν θα πήγαινα σε κομμωτή πλέον. Δηλαδή, ό,τι θέλω στα μαλλιά μου το κάνω εγώ ή η μαμά μου. Είναι ήδη μακριά, είναι αρκετά υγιή παρόλα όσα έχουν περάσει. Το έχουμε ξαναπεί σε ένα άλλο βίντεο. Όχι.
ούτε τα χρήματα θεωρώ ότι αξίζουν. Τώρα, αν ήθελα να καθαριστεύω παντού η ψαλίδα, ξέρω εγώ και τι και τι και τι, που καθαρισμό ψαλίδα σίγουρα πηγαίνω σε κομμωτήριο, σε καθαρισμό ψαλίδας, και έβλεπα κάτι τέτοια κομμάτια να λείπουνε, γιατί μου έχει τύχει, λέω όπα όπα όπα. Οκ, καθάρισέ μου την ψαλίδα, αλλά λίγο πιο κάτω. Δεν είμαι και πολύ ιστερική με αυτό, αλλά όταν πήγαινα για ένα απλό, πώς λέγεται, το παίρνεις πολύ λίγο, ένα, τέλος πάντων, για δύο δάχτυλα ξέρω εγώ, και έβλεπα κάτι 5 και 6, τρελαινόμουν πραγματικά. Όχι όταν ξαναβρίζω ή κάτι τέτοιο, αλλά σίγουρα έλεγα ότι μου τα άκουψες πάρα πολύ. Και φυσικά ή οποιοδήποτε κομμώτριο μου έλεγε ναι, αλλά χρειαζότανε. Ναι, αλλά δεν με νοιάζει. Εγώ άλλο σου ζήτησα. Σίγουρα έχουν δίκιο σε αυτό. Έχω να δώσω ένα δίκιο στις κομμώτριες. Γιατί δεν έχουν τη λόξη να σου κόψουν τα μαλλιά. Προφανώς και όταν εσύ ζητάς αυτό, εδώ, αυτές κάτι βλέπουν και σου κόβουν τόσο. Έχουν δίκιο. Και νομίζω το κάνουν όλες και νομίζω ότι όλες έχουν δίκιο. Γιατί μπορεί εμείς να λέμε, εγώ δεν έχω ψαλίδα. Αλλά αυτές να βλέπουν ψαλίδα από εδώ. Ναι, αλλά εγώ δεν θέλω να τα κόψω από εδώ. Καλά, τώρα είναι. Μόλις ξύπνησα. Ναι. Τέλος πάντων. Αν έβλεπα κάτι τόσο. Καταρχήν, συγγνώμη, την ώρα που σε κουρεύει, δεν βλέπεις ότι από μεσαίους τα κάνει αγορέ. Μου φαίνεται υπερβολική ερώτηση, αλλά τέλος πάντων. Σίγουρα θα έκανα τα παράπονά μου, αλλά δεν θα γινόμουν ιστερική, θα στενοχωριόμουν για λίγες μέρες. Και αυτό πιστεύω. Σίγουρα δεν θα έκανα κάποιο παράπονο, γιατί χοντρό παράπονο, όπως λέει εδώ στον μάνατζερ και επιστροφή χρημάτων και ιστορίες, εντάξει, είπαμε. Όπως είπε η Κατερίνα, νομίζω, Κατερίνα M, ότι μαλλιά είναι και μακραίνουν, σίγουρα. Ειδικά τα δικά μου μακραίνουν πάρα πολύ γρήγορα. Πάλι συγγνώμη. Πάμε στην έκτη ερώτηση. Ο φίλος σου κάνει έκπληξη και κλείνει τετραήμερο κάπου να πάτε και έχεις μία ώρα να πακετάρεις. Ποια παλέτα που τα κάνει όλα παίρνεις μαζί σου? Εγώ προσωπικά θα προτιμούσα να πάρω αυτήν εδώ που χρησιμοποιώ πάντα, της Clinique. KC4, αυτό εδώ νομίζω είναι. Δείχνω καλά, ναι, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά. Και δεν ξέρω αν υπάρχει, την έχω πάρα πολλά χρόνια. Έχει αυτά εδώ, μπες, λευκό, σοκολά και ένα, το γράφει νομίζω, Faded denim, ξεφοριασμένο τζιν. Πάρα πολύ ωραία χρώματα. Και για 4 ημερούλες, ας πούμε τώρα άνοιξη που είναι και ο καιρός αμφιλεγόμενος, νομίζω είναι κομπλέ. Τώρα αν ήθελα κάτι ακόμα πιο, αν είχα ας πούμε μια βαλίτσα και τόσο πια δεν χωρούσαν τα πράγματα, σίγουρα θα έπαιρνα αυτό που είναι το μοναδικό travel kit που έχω, τη Sephora, που μου το έχει κάνει δωράκι μια φίλη μου που αγαπώ πάρα πολύ. Έχει μέσα. Εδώ γράφει ένα 15β. Το έχει κάπως. Πώς το λένε? Χαραγμένο. Εδώ έχει σκιές. Έχει μια πολύ ωραία μοβ. Μπλε, ροζ. Μπες με σίμερ. Μια τισά μου. Καφέ μαύρη με γκλίτερ. Λευκή και μια γαλαζό. Έχουν. Νομίζω όλες. Όλες έχουν σήμερα glitter, εκτός από την mauve και την καφέ. Την καφέ την έχω τελειώσει γιατί την έβαζα κάποτε στα φρύδια που τα χαμά φυσικά. Αλλά και τώρα έχουν σκουρίνει πάρα πολύ, θέλουμε άνοιγμα. Λοιπόν, εκεί έχει σκιές. Εδώ έχει ένα ωραίο ρουζάκι. Γενικά δεν τα πολύ χρησιμοποιώ αυτά γιατί μήπως γίνει κάποιο ταξίδι. Και εδώ έχει 4 lip gloss-άκια. Ναι. Δεν τα έχω χρησιμοποιήσει σχεδόν ποτέ. Της Clinique λοιπόν ή της Sephora.
και σίγουρα θα έπαιρνα πολλά μολύβια. Λοιπόν, 7η ερώτηση. Σου διαρρήξανε το σπίτι. Μην ανησυχείς, όλοι είναι ασφαλείς. Αλλά η συλλογή σου από προϊόντα μακιγιάς καταστράφηκε. Ποιο προϊόν πραγματικά είναι αυτό που ελπίζεις ότι είναι ασφαλές? Τώρα καταστράφηκε, μάλλον από ό,τι είδα σε κάποια άλλα βίντεο, όχι καταστράφηκε, ήταν άνω κάτω. Σίγουρα θα έψαχνα τα πιο ακριβά μου προϊόντα. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, βρήκα αυτές εδώ τις σκιές. Είναι της Makeup Forever. Ναι. Aqua Cream λέγονται. Το Move είναι το 19. Μισό να δω αν φαίνεται εδώ. Το 19. Και εδώ έχει σβηστεί. Στο καφέ έχει σβηστεί το νούμερο. Δεν ξέρω αν βλέπετε πως είναι μέσα. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, αυτά λέγονται pigment. Δεν είμαι και σίγουρη. Με ένα βρεγμένο πινελάκι τα απλώνεις, ας πούμε, γιατί είναι σαν πλαστελίνη και κάνει φοβερή δουλειά. Το θέμα είναι ότι είναι από τα πιο ακριβά προϊόντα που έχω χρόνια και μου αρέσουν πάρα πολύ. Επίσης, θα έψαχνα αυτά εδώ τα highlighter της Radiant. Με συγχωρείτε. Είναι το ένα, το pink το 3 και το άλλο το 8 sparkling blue, τα οποία μου τα είχαν πουλήσει για σκιές και πριν κανένα μήνα ανακάλυψα ότι είναι highlighter. Όπως βλέπετε είναι σχεδόν άθικτα. Το πάνω είναι ροζ μεταλλικό και το κάτω είναι ασπρομπλέ. Και φυσικά αυτό το glitter της Radiant, Stardust νούμερο 1 Silver. Θαύματα κάνουν αυτά, κρατάνε πάρα πολλά χρόνια και δεν παθαίνουν και τίποτα και έγινε χάλια με τα κραγιόν. Δεν πειράζει. Εκτός από τα ακριβά προϊόντα, θα κοιτούσα σίγουρα προϊόντα που δεν βρίσκω εδώ στα Γιάννενα, όπως είναι τη Essence. Βρήκα αυτό να σας δείξω. Για βασικιόν, το Love Stage. Σίγουρα θα το έψαχνα να δω αν υπάρχει, γιατί τώρα θα μου πείτε αυτά θα έπαιρναν. Τέλος πάντων, ποτέ δεν ξέρεις ποιος μπαίνει μέσα. Ναι, προϊόντα που δεν θα έβρισκα εύκολα εδώ στο Γιάννενα, σίγουρα. Λοιπόν, 8η και τελευταία ερώτηση. Δανείζεις ένα make-up, γενικά νομίζω ένα προϊόν μακιγιάς έλεγε σε κάποια άλλη κοπέλα που είδα, σε μια φίλη σου και σου το επιστρέφει σε πολύ κακή κατάσταση. Τι κάνεις? Υποκρίνεσαι ότι όλα είναι καλά? Ζητάς να σου πάρει άλλο? Ή κρυφά κάνεις κάτι αντίστοιχο στα δικά της? Να ξεκινήσω στο ότι εγώ δεν θα έδινα... Μπορεί να ακούγεται άσχημο, αλλά δεν θα έδινα κάποιο προϊόν μακιγιάζ δανειστικά σε κάποια φίλη μου. Θα προτιμούσα να της το χαρίσω, να της το απολυμάνω πρώτα και να της το χαρίσω, παρά να μου το επιστρέψει. Και αν έδινα σε κάποια πολύ καλή μου φίλη, μετά θα το, πριν και μετά θα το απολύμανα. Τώρα, αν μου το επιστρέψει σε κακή κατάσταση, ανάλογα, δηλαδή τώρα, όταν λέμε κακή κατάσταση εννοούμε ένα ρούζ που έχει σπάσει, θα της το έλεγα ότι πώς έγινε αυτό. Αυτό θα έλεγα. Και αν μου έκανε την ανήξερη, θα της έλεγα ότι θα ήθελα να προσέχεις την άλλη φορά. Δεν το θεωρώ αγένεια να υποκριθείς ότι όλα είναι καλά, γιατί αυτή δεν το βλέπει ότι είναι χαλασμένο. Ναι, δεν θα ζητούσα σε καμία περίπτωση να μου πάρει άλλο. Σε καμία όμως. Τώρα, ακόμα και να μου έπαιρνε, δεν θα το δεχόμουν. Απλά. Τώρα, δεν θα έκανα για κανένα λόγο, όσο κι αν το λάτρευα ένα προϊόν, ποτέ δεν θα έκανα κάτι τέτοιο σε αλλουνού, όσο μάλλον στις φίλες μου. Αυτά ήταν αρκετά, σχεδόν διπλό χρόνο πήρα από τις άλλες κοπέλες, ζητώ συγγνώμη, απλά ήθελα να είμαι πολύ αναλυτική. Φιλάκια πολλά, θα τα πούμε σύντομα. Ελπίζω να σας αρέσει και να κάνετε like. Γεια σας!